Τάσος Χατζή Αναστασίου, διδάκτορας ιστορίας, εκπαιδευτικός, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Γεια σας, κύριε Χατζή Αναστασίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Χατζή Αναστασίου, με αφορμή τα 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, την τουρκική εισβολή, γίνεται μια εκδήλωση μνήμης στα Χανιά και θα μιλήσετε, είστε κεντρικός ομιλητής. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την εκδήλωση και με αφορμή αυτό να περάσουμε σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο και να πούμε μερικά πράγματα ως προς το ιστορικό υπόβαθρο. Ναι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι προσκεκλημένος στην κεντρική εκδήλωση που διοργανώνουν, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων, η Μητρόπολη Κηδονίας, ο Σύλλογος για την Ελληνική Γλώσσα, ο Σύλλογος Εφέδρων και Πολεμιστών στην Κύπρο και ο Σύλλογος Κυπρίων, όλοι αυτοί οι μαζικοί φορείς, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στις 8.30 ώρα το Σάββατο, 20 Ιουλίου, τη μέρα δηλαδή της Πετίου, εκεί στα Χανιά. Όλη η εβδομάδα θα είναι παιδιακή και εδώ στο News Hub έχουμε μια σειρά από συνεντεύξεις που έχουν να κάνουμε αυτό, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω τώρα να μας πείτε με μια πρώτη προσέγγιση. Είχαμε το 1974 είχαμε την τελευταία μεγάλη ήττα του ελληνισμού και πώς αυτό σηματοδοτεί την περίοδο μέχρι σήμερα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια ισορροπία ισχύως εκείνη την εποχή που διαμορφώνεται μέχρι το σήμερα και η χρονική διαδρομή από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα τι εντύπωση αφήνει. Ναι, πολύ σωστά το θέσατε ότι υπήρξε αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων μετά από αυτήν την ήττα του ελληνισμού στην Κύπρο και πολλοί δεν το συνειδητοποιούν και καλά θα κάνουν να το συνειδητοποιήσουν ότι οι εξελίξεις τότε εξακολουθούν να επηρεάζουν το σήμερα και το αύριο του ελληνισμού και να μην έχουν καθόλου αυταπάτες, να μην έχουμε γενικώς αυταπάτες ως έθνος, ως Ελλάδα και Κύπρος, ότι τα σχέδια της Τουρκίας για καθυπόταξη του ελληνισμού δεν σταματάνε βέβαια στη λεγόμενη πράσινη γραμμή, τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στην Κύπρο, όπως αυτή έχει σταθεροποιηθεί από το 1974. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουμε ένα διεθνές έγκλημα της συνεχιζόμενης κατοχής του επικισμού, της προσφυγοποίησης και των άλλων εγκλημάτων που έχει διαπράξει η Τουρκία, όπως τη λαϊλασία των περιουσιών, την μη συνεργασία της στο θέμα των αγνοωμένων και άλλα τέτοια ζητήματα, είναι ότι έχει υποθηκευτεί το μέλλον του ελληνισμού, διότι βέβαια η Τουρκία έχει ως γενική της κατεύθυνση να καθυποτάξει την Ελλάδα και να τη θέσει κάτω από τη δική της ηγεμονία. Ο αναθεωρητισμός που έχει σήμερα η Τουρκία ήταν ίδιος με την χρονική περίοδο πριν το 1974, δηλαδή όλο αυτό που βλέπουμε με την επιθετική ρητορική, με τις υπερπτήσεις, ήταν ίδιος και πόσο άλλαξε αν άλλαξε από το 1974 και μετά. Νομίζω ότι μετά την μεταβατική καταστροφή είχε πέφτει μια ισορροπία και ότι η όρεξη της Τουρκίας για συνέχιση ή μάλλον για συνέχιση των επιχειρήσεων και των σχεδίων της για ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε βάρος των άλλων λαών και ειδικά της Ελλάδας δρομολογήθηκε τη δεκαετία του 50 με κύρια ευθύνη των Βρετανών. Οι Βρετανοί δηλαδή για να εξισορροπήσουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ και του σύσσωμου του ελληνισμού για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα τη δεκαετία του 50 επανέφεραν την Τουρκία στο προσκήνιο, στο τραπέζι αφού είχε και με την υπογραφή της στη συνθήκη της Λοζάνης εγκαταλείψει κάθε ενδιαφέρον της για την Κύπρο. Αυτό είναι ένα από τα βαρύτερα εγκλήματα και ευθύνες των Βρετανών, το ότι δηλαδή, όχι ότι δεν είχαμε και εμείς ευθύνη, δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις που συνένεσαν τροποντινά στην αποδοχή της Τουρκίας
ως συνομιλήτριας για το Κυπριακό ήδη από τη δεκαετία του 50. Από τότε είναι που διαμορφώνονται τα σχέδια της Τουρκίας για διχοτόμηση της Κύπρου, το οποίο κατάφερε δυστυχώς με τα δικά μας σφάλματα. Σήμερα είναι η επέτειος του πραξικοπήματος, 15 Ιουλίου και μάλιστα μέρα Δευτέρα, δηλαδή είναι συμπίπτουν τα 50 χρόνια και χρονικά είναι ίδιες μέρες, έτσι, και ημερομηνίες, με δικά μας λοιπόν σφάλματα, της επετράπη της Τουρκίας να υλοποιήσει το σχέδιό της και να γίνει κήτρια. Επειδή μιλήσατε για το πραξικόπημα, μένει ακόμη αναπάντητο ένα ερωτηματικό για να ξεκινήσουμε με αυτό. Ο Μακάριος σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή που οι πάντες εκτιμούν ότι θα γίνει πραξικόπημα στέλνει μια επιστολή στον Ιωαννίδη και ζητά να φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί από το νησί. Κάτι που έχει ξεκινήσει ένα χρόνο πριν που ο Παπαδόπουλος έχει δώσει εντολή να φύγει μια ολόκληρη η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο ολόκληρη. Πώς το εκτιμάτε αυτό? Τώρα το να μπει κανείς στο μυαλό του Μακαρίου, ενός μιας προσωπικότητας που είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να την ψυχολογήσει κάποιος, είναι όντως δυσχερέστατο, και εγώ ακόμα μελετώντας όλα αυτά τα χρόνια και έχοντας ζήσει στο πετσί μου ως Κύπριος τα γεγονότα, ως παιδί δηλαδή τότε στην εισβολή, δεν έχω καταλήξει. Είναι δυνατόν ο Μακάριος να μην αντιλαμβανόταν μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του από το 1970 να μην αντιλαμβάνεται και να μην ακούει τις εισηγήσεις των συμβούλων του να πάρει μέτρα κατά του πραξικοπήματος. Αυτό αφήνει πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ είμαι κατά, ξέρετε, των θεωριών συνωμοσίας και προτιμώ να μιλώ ως ιστορικός με ό,τι έχουμε στα χέρια μας ως γεγονότα, ως ντοκουμέντα, ως αρχεία και ως μαρτυρίες βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι η Χούντα είχε σχεδιάσει αριστοτεχνικά το πραξικόπημα. Δηλαδή για το μόνο που ήταν ικανή ήταν για να κάνει πραξικοπήματα. Ένα το 21 Απριλίου του 67 και ένα ο Ιωαννίδης το 74 στην Κύπρο. Δηλαδή τι είχαν κάνει? Είχαν καλέσει σε σύσκεψη στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είπαμε το πραξικόπημα έγινε Δευτέρα πρωί, 8 και 20. Και είχαν πει ότι διακόπτουμε για να συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Επομένως, είχαν αφήσει στον Μακάριο την εντύπωση ότι δεν επρόκειτο να εκδηλωθεί πραξικόπημα τη Δευτέρα, αφού θα συνεχίζονταν οι διαβουλεύσεις στην Αθήνα της στρατιωτικής ηγεσίας. Είχαν καλέσει μάλιστα και τον Ντενίση, που ήταν αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος ήταν αντίθετος στο πραξικόπημα και παρέμεινε τελικά στην Αθήνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο. Κυρίως όμως νομίζω εδώ πρέπει να χρεώσουμε στον Μακάριο οπωσδήποτε, τουλάχιστον, έτσι, απερισκεψία, τουλάχιστον αυτό, δηλαδή για να αξιοποιήσω ένα πολύ ήπιο χαρακτηρισμό. Ήταν τραγικό λάθος του Μακαρίου αυτό, ότι δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του τις προειδοποιήσεις που είχε και τις ενδείξεις που είχε. Ο ρόλος τώρα των Αμερικανών. Αρκετοί λένε ότι η CIA είχε υποδαβλεί σε αυτή την κατάσταση μέσω του CIA, ας πούμε, για την μεθόδευση του Ιωαννίδη. Όμως οι ενέργειες, όπως είπαμε πριν, της απόσυρσης της ελληνικής μεραρχίας έχουν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν με τον Παπαδόπουλο. Ποιος ήταν ο ρόλος των Αμερικανών σε αυτή την περίπτωση? Γιατί για το ρόλο των Βρετανών μιλήσατε. Ναι, οι Αμερικάνοι σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, όλο το 1973-1974, η Αμερική κλειδωνίζεται από το σκάνδαλο Watergate και έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις και κέντρα τα οποία λειτουργούν λίγο πολύ ανεξέλεγκτα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε στα χέρια μας τα αρχαία, τα όσα έχουν αποχαρακτηριστεί βεβαίως των Αμερικανών, η μελέτη των οποίων δείχνει ότι το κύριο μέλημα των Αμερικανών ήταν η αποφυγή μιας κρίσης στην Κύπρο, γιατί ακριβώς Ελλάδα και Τουρκία ήταν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και είναι ακόμα, και το μόνο που δεν θα ήθελε η Αμερική ήταν να προκαλέσει συνθήκες που θα επέτρεπαν την αύξηση της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης τότε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όμως κάποιοι πράκτορες της CIA, για να το πούμε έτσι απλά,
Ένας μάλιστα με το γελίο όνομα ελληνοαμερικανός Αβράκωτος ή Αβρακώτος, ανάλογα με το πώς το τονίζει ο καθένας, έπαιξε έναν μάλλον βρώμικο ρόλο στην όλη υπόθεση, παρασύροντας τον Ιωαννίδη, ο οποίος μάλλον τα ήθελε κιόλας, έτσι, στην εντύπωση ότι θα μπορούσε να δράσει μόνος του, αυτόβουλα, ανατρέποντας τον Μακάριο, χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. Ενώ οι εκθέσεις των Αμερικανών που έχουμε τώρα στα χέρια μας, ενώ του Αμερικανού Υπουργείου, έτσι, όχι των διάφορων συζητήσεων που γίνονταν στο πόδι, έτσι, από τους διάφορους τυχάρπαστους πράκτορες της CIA που βρίσκονταν τότε στην Αθήνα, δείχνουν ότι ήταν σίγουροι οι Αμερικανοί ότι οι Τούρκοι θα επέμβουν, δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια παρά τις διαβεβαιώσεις διαφόρων που άκουγε ο Ιωαννίδης, γιατί ήθελε να τους ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, ο Κίσιγκερ που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών, ο πασίγνωστος αυτός, γιατί ο Νίξον, είπαμε, ήταν μπλεγμένος με το σκάνδαλο Watergate και ήταν μάλλον σε κατάσταση λίγο καλύτερη από αυτή που είναι ο πρόεδρος Biden σήμερα, έτσι, από πλευράς δηλαδή συγκέντρωσης πνευματικής εννοώ. Οπότε έκοβε κέραβε ο πολύς Χένρι Κίσιγκερ. Αυτό που κοίταζε ήταν να μην επέλθει μια κρίση στην Κύπρο που θα προκαλούσε την επέμβαση της Τουρκίας. Όταν όμως οι Τούρκοι, παραμονή της απόβασης, τους είπαν ότι κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα επέμβουμε, δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Δηλαδή θεώρησε ότι θα μπορούσε να ελέγξει την κρίση και να μην έχει, χωρίς να προκληθεί, ρήγμα στο συνοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Δηλαδή και οι Αμερικάνοι σε αυτή τη δεδομένη περίπτωση λειτουργήσαν κατώτερα και από τις δικές τους, ας το πούμε έτσι, επιχειρησιακές δυνατότητες. Και, δηλαδή είναι ένα μάλλον παράδειγμα χείρισης ακόμα και για τα συμφέροντα των Αμερικανών. Έτσι. Δηλαδή και ο τελευταίος αντιαμερικανός θα παραδεχτεί ότι εδώ η Αμερική έπαιξε και έχασε, που λένε. Γιατί από τη στιγμή που, όπως είπαμε στην αρχή, υπήρχε μια ισορροπία ισχύως, γιατί η ελληνική πλευρά δεν απείλησε με πόλεμο την Τουρκία εκείνο το διάστημα? Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ναι, η Χούντα το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν, και το έκανε δυστυχώς για μας, για τον ελληνισμό εννοώ, με αποτελεσματικότητα, ήταν πραξικοπήματα. Δηλαδή, από ό,τι φάνηκε και από τις συνθήκες που αποκαλύφθηκαν της κατάστασης του ελληνικού στρατεύματος κατά την επιστράτευση της 20ης Ιουλίου 1974. Αρκετές ώρες πάντως, πρέπει να πούμε, μετά την εκδήλωση της εισβολής, και από το πώς σχεδιάστηκε η άμυνα της Κύπρου, που ήταν διαλυμένη εξαιτίας του πραξικοπήματος, φάνηκε ότι ήταν εντελώς απαράσκευη, και κυρίως το απαράσκευο μπορεί να ξεπεραστεί. Κυρίως απρόθυμη. Αυτό είναι το χειρότερο, και εδώ εμείς οι Κύπροι καταλογίζουμε, ας πούμε, την προδοσία, διότι το έργο του στρατιωτικού είναι να υπερασπιστεί το πάτριο έδαφος, έτσι, το εθνικό έδαφος. Πέρα από τις δεσμεύσεις της Ελλάδας ως εγκύτριας δύναμης απέναντι στην Κύπρο, το όμεμο κτλ., τις ηθικές εννοώ υποχρεώσεις, αυτός είναι ο ρόλος του στρατιωτικού. Και δεν αποτόλμησαν καν, ας πούμε, πρέπει να ξέρετε, δεν ανακλήθηκε ο πρέσβης της Ελλάδας από την Τουρκία. Δηλαδή ούτε σε επίπεδο διπλωματικό δεν υπήρχε ρήξη με την Τουρκία. Ενώ οι Έλληνες Ελλαδίτες, δηλαδή στρατιώτες, πολέμησαν και 170 από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο, και πρέπει να τους τιμάμε, και άργησε πάρα πολύ να έρθει η ηθική αποκατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων και ειδικά των Κρητικών. Έτσι, δηλαδή η Κρήτη ήταν η μόνη που έδωσε, η μόνη βοήθεια που εστάλει στην Ελλάδα, στην Κύπρο από την Ελλάδα, ήταν το βράδυ της 21ης και 22ης Ιουλίου τα 14 μεταγωγικά νοράθλας με την πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλεμε που έφτασε στην Κύπρο και πολέμησε και υπερασπίστηκε το αεροδρόμιο. Και από αυτούς 33 σκοτώθηκαν. Αυτή είναι η... Μάλιστα.
Περισσότερα τώρα 20 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η έναρξη της εκδήλωσης είναι στις 8 η ώρα το απόγευμα. Κύριε Χατζανασταστασίου, ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω οι τόσες πληροφορίες να μην μπέρδεψαν χειρότερα τους ακροατές, γιατί είναι πραγματικά πυκνά πολύ τα γεγονότα. Οι ακροατές οι δικοί μας είναι εκπαιδευμένοι, οπότε δεν θα μπερδεύτηκαν σίγουρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ζημούς, στην Κρήτη.